Συλλογή υπογραφών είναι η απάντηση των κατοίκων του Βορείου Εύρου στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το νοσοκομείο του Δημοτήχου. Οι κάτοικοι του Βορείου Εύρου μαζεύουν υπογραφές για να πιέσουν το Υπουργείο Υγείας να επαναφέρει την διοικητική αυτοτέλεια του νοσηλευτικού ιδρύματος και μάλιστα η ενέργεια αυτή γίνεται και ηλεκτρονικά και διαζώσεις. Και μάλιστα θα μπορούσα να συμπληρώσω στα λεγόμενά μου, σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλει με όποιο τρόπο και με όποιες δυνάμεις έχει και διαθέτει ο Σεβασμιότατος ο κ. Δαμασκηνός, ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, τον οποίο επίσης έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να φιλοξενούμε. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Μαζί μου φυσικά. Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατάς σας. Είναι και ο Θανάσης Οράσιος μαζί μας, Σεβασμιότατε. Έλεγα λοιπόν πριν από λίγο ότι και εσείς με όποιο τρόπο μπορείτε και με όποιες δυνάμεις διαθέτετε, προσπαθείτε να συμβάλλετε σε αυτήν την πολύ μεγάλη διαδικασία που έχει ξεκινήσει με τη συγκέντρωση υπογραφών, Σεβασμιότατε, έτσι δεν είναι? Το θέμα της αυτονομίας και της καλής λειτουργίας και της αποδοτικής λειτουργίας του νοσοκομείου του Δημοτήχου, όπως καταλαβαίνετε, για τους ανθρώπους μας εδώ είναι θέμα ζωής και ποιότητα ζωής. Γι' αυτό δεν μπορούμε να διαφορήσουμε μπροστά σε αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Κεντρικού και Βορείου Εύρου, και σαν τοπική εκκλησία συμμετέχουμε ενεργά και εμείς σε αυτή την προσπάθεια προκειμένου να παρεύουμε όπου δει και με όποιον τρόπο μας επιτρέπει οι δυνατότητές μας να παρεύουμε προκειμένου να στηριχθεί η αυτονομία του νοσοκομείου του Δημοτήχου. Μιας και αυτό δεν είναι, όπως αποδείχθηκε, αδύνατο, διότι έχουμε περιπτώσεις όπως στο νομό Λασιθίου, όπως στο νομό Λέσβου με τις Μυτιλίνης και τις Λίμνου, όπως της Ικαρίας και της Σάμου, νοσοκομεία τα οποία διατήρησαν την αυτοτέλειά τους λόγω των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν. Νομίζω ο νομός μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας ιδιαίτερος νομός, όχι μόνο επειδή είναι ακριτικός, αλλά επειδή οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Το Διδημότυχο απέχει από την Αλεξανδρούπολη 100 χιλιόμετρα και από το Διδημότυχο μέχρι το Ορμένιο είναι άλλα 80-90 χιλιόμετρα. Όπως καταλαβαίνετε, η αδίποτε συρρήκνωση των παρεχομένων υπηρεσιών από το νοσοκομείο Διδημοτύχου δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και δίνει αφορμές στους ανθρώπους μας για να ανησυχούν. Συμμετέχουμε λοιπόν και εμείς, συγκεντρώνονται υπογραφές με την ευλογία της τοπικής μας εκκλησίας και εμού σε όλες τις ενορίες της Μητροπόλεως, σπίτι-σπίτι, οι ιερείς μας μέσα στο μήνα Φεβρουάριο θα επισκεφθούν όλα τα σπίτια προκειμένου να συγκεντρώσουν υπογραφές και τις οποίες θα θέσουμε υπόψη όχι μόνο του Υπουργείου Υγείας, όπως είπατε, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, μας εκπλήξατε θετικά οι τρεις ιεράρχες της περιοχής μας που κάνατε αυτή την επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό για την ευλογιά. Σκοπεύετε να κάνετε κάτι αντίστοιχο πλέον στον Πρωθυπουργό απευθυνόμενη για το θέμα του νοσοκομείου του Δημοτήχου? Ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει. Διότι δεν αποτελεί θέμα μονάχα δικό μας, είναι θέμα της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Εμείς όμως αυτό το οποίο κάνουμε, νομίζουμε ότι η συλλογή υπογραφών είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει την αφορμή και να κινητοποιήσει την τοπική μας κοινωνία για να παρεύουμε όσο μπορούμε υψηλότερα. Πάντως, Σεβασμιότατε, πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Τάμος, ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου του Δημοτήχου, μας έλεγε το εξής, ότι η υπόθεση της συγκέντρωσης των υπογραφών δεν θα πρέπει να είναι μια υπόθεση αποκλειστικά και μόνο του Βορείου Εύρου. Πρέπει να γίνει υπόθεση για όλο τον νομό. Υποθέτω πως συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Δεν έχω καμία αντίρρηση, αλλά βεβαίως ξέρετε, περισσότερο προβληματίζονται οι άνθρωποι του Κεντρικού και Βορείου Εύρου που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Οι άνθρωποι της Αλεξανδρούπολης, εάν και εφόσον έχουν την ευαισθησία, νομίζω θα μπορούν και αυτοί να υπογράψουν. Αλλά το θέμα δεν αφορά μόνο, αφορά το ζούμε και το βιώνουμε εμείς που ζούμε εδώ σε αυτή την περιοχή. Μάλιστα. Μακάρι να έχουν και περισσότεροι άνθρωποι την ευαισθησία να υπογράψουν και να μας βοηθήσουν τη φωνή μας να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Είναι όμως σημαντικό
η κίνηση της σύμπραξης επισκόπων για ένα κοινωνικό γεγονός, για ένα γεγονός που ακουμπάει την τοπική οικονομία, όπως αυτό που συνέβη με την επιστολή, είναι σημαντικό γεγονός η σύμπραξη τοπικών ιεραρχών για την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, γιατί έχετε τη δυνατότητα και την δύναμη, αν θέλετε, ως μια άλλη μορφής παρέμβαση, να ανεβείτε πολύ πιο ψηλά ακόμα και από τις πολλές χιλιάδες υπογραφές που μπορούν να μαζευτούν. Νομίζω ότι η Ένωση των Εκκλησιών δίνει και μια άλλη αίσθηση στον πολίτη και στον πιστό. Οπωσδήποτε. Αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ στη Θράκη και στον Εύρο είναι ότι υπάρχει πλήρη συνεργασία και ταύτιση απόψεων των ιεραρχών, οι οποίοι διαπημένουν τις Ιερές Μητροπόλεις της Θράκης και του Εύρου. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όσοι περισσότεροι είμεθα, τόσο η φωνή μας γίνεται ισχυρότερη. Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μακριά από τον λαό μας. Εμείς υπάρχουμε γιατί υπάρχει ο λαός μας και δεν μπορούμε να διαφορούμε για τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Γι' αυτό πάντοτε ήταν η Εκκλησία, είναι και θα είναι πάντοτε κοντά στο λαό. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε θερμά για τα όσα μας είπατε σήμερα το βράδυ και μακάρι να βρεθεί λύση πραγματικά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εύχομαι καλό μήνα για αύριο. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Τις βασικές αρχές και τους στόχους της κίνησης Έλληνες Ευρωπαίοι Πολίτες ανακοίνωσε ο Ευρωβουλευτής Γεώργιος Χατζημαρκάκης. Είμαστε μια δυνατή φωνή διεκδίκησης για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στην Ευρώπη, τόνισε ο κ. Χατζημαρκάκης στην εκπομπή Ατζέντα 24. Ο επικεφαλής της κίνησης εξήγησε πως ο νέος σχηματισμός ξεκίνησε από ενεργούς πολίτες όλων των ηλικιών, οι οποίοι δεν εκφράζονται από τα σημερινά κομματικά σχήματα και αποτελεί ένα ανοιχτό σχήμα που δεν έχει να μοιράσει αξιώματα και υποψηφιότητες.